Πάμε και είναι το κλίμα γι' αυτό. Πάμε στην αθλητική μας ανασκόπηση και ξεκινάμε με εσένα, Ειρήνη. Ειρήνη Σαμαριτάκη, Γιώργος Βημίκος, λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε αυτή τη χρονιά, αθλητικές ειδήσεις. Ειδήσεις που μας έμειναν στο μυαλό, ειδήσεις που μετάλλια, διακρίσεις και θα ξεκινήσουμε, αν φυσικά μου επιτρέπει και ο κύριος Μημίκος εδώ στην Άλφα με τον ΕΝΕΗ, είναι το, είμαστε δίπλα, με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 8,52, θα τα λέω κύριε... Στο παγκόσμιο της Βουδαπέστης, είχε πάρει βέβαια την πρωτιά και στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου και το παγκόσμιο δεν του ξέφυγε και αυτό. Εντάξει, είναι ένας αθλητής φαινόμενο ο Μίλτος. Και εκπληκτική προσωπικότητα. Ναι, έχει γράψει ιστορία και με τις ατάκες του, έτσι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Εκπληκτική προσωπικότητα, αποφεύγει βέβαια την πολλή δημοσιότητα. Η αλήθεια είναι και έχω προσπαθήσει 2-3 φορές, μου έχει μιλήσει μόνο ο προπονητής του, ο Πομάσκι, αυτός. Δεν πειράζει. Αλλά το μυαλό του. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι θα τον καταφέρει βέβαια, Γιώργο, γιατί σε ξέρω. Δεν ξεφεύγει τίποτα από τον Γιώργο. Δεν θα ξεφύγει ούτε ο τίποτα, τίποτα δεν θα μείνει έτσι. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν το επιχειρήσουμε άλλες 2-3 φορές, είναι και το όγλου που παραπέμπει σε αλυσμόνιτες πατρίδες και πιστεύω θα τον ψήσω. Δηλαδή έχουμε και καταγωγή. Όλα τα όπλα θα επιστρατεύσεις, Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Εδώ θα είμαστε και θα το δει. Και πάμε και στον Λευτέρη. Στον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος είναι ο άρχοντας των Κρήκων, ό,τι και να λέμε. Στο πρωτάθλημα λοιπόν της Αμβέρσας εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο και την πρόκριση του στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Για ακόμα μια χρονιά ο Λευτέρης Πετρούνιας. Είναι και αυτός φαινόμενο, προερχόταν από τραυματισμούς σημαντικούς. Έχει καταφέρει να μην τον επηρεάσει ούτε αυτό. Είναι ένας αθλητής που πραγματικά χρόνια τώρα μας κρατάει πολύ ψηλά τη σημαία. Έτσι. Έχουμε βάλει μετά την κοπελιά που φιλοξενήσαμε προχθές. Τη δικιά μας. Την Άννα την Τουντουνάκη, γιατί ξέρετε, ειδικά στην κολύμβηση, από μικρός που ήμουν, που μπορώ να θυμηθώ πράγματα, δύσκολα στην κολύμβηση παίρναμε ευρωπαϊκά μετάλλια. Δηλαδή στο στίβο, όλο και κάτι γινόταν από παλιά μέσα κοράφα, βερούλη, θυμάσαι Μπάμπη. Ναι, στην κολύμβηση δεν το πολύ είχαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και τώρα εντάξει, παίρνει το ένα χρυσό μετά το άλλο. Το πήρε και φέτος στο τοπέν της Ρουμανίας πρόσφατο στο ευρωπαϊκό 25ης πισίνας, η Άννα Ντουντουνάκη. Έχουμε όμως σημειώσει, Ειρήνη, και παιδιά από το. Δικά μας παιδιά. Ναι, τον χώρο του αθλητισμού ΑΜΕΑ. Τον Στεφανουδάκη και τον Τσαπατάκη, οι οποίοι και εκείνοι. Και για τον. Παγκόσμιες πρωτιές. Παγκόσμιες πρωτιές μας έκαναν και εκείνοι υπερήφανοι. Μας κάνουν πάντα. Όχι, κάθε χρόνο κάτι κάνουν. Και ευχόμαστε να κάνουν ακόμα περισσότερα. Εκπληκτική. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να τα πούμε λίγο έτσι συνοπτικά, γιατί είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί. Και ολόκληρη χρονιά με. Τώρα είναι μίνι ανασκόπηση. Θα κάνουμε το τέλος άλλη. Ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε την Εθνική Πόλο των Ανδρών που μας έχει συνηθίσει πια στις διακρίσεις. Έχει κλέψει τον τίτλο της επίσημης αγαπημένης Μπάβη από την Εθνική του Μπάσκετ. Να σου γιατί πω, τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και ο Βασίλης Σκουντής εδώ, αυτό μας είπε, τα τελευταία χρόνια πήρε το ασκύπτρα. Πήρε τη δεύτερη θέση και μάλιστα χάσαμε και τον τελικό και απογοητευτήκαμε. Φαντάσου που έχουμε φτάσει. Βγήκαμε δεύτερη στον κόσμο, στο Πόλο, Εθνική Πόλο των Ανδρών. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Έχουν έρθει και στο Ηράκλειο για φιλικά και προετοιμασία, μας προτιμούν πολλές φορές. Έχω σημειώσει και πρόχειρα ακόμα και το όνομα της Δρυσβιώτη από το Στίβο με Χάλκινο στο Βάδιν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Αλλά νομίζω και συμφωνεί μαζί μου και η Ειρήνη, είναι και χρονιά χαρμολύπης το 2023. Διότι, παράδειγμα, βλέπω εδώ έχουμε σημειώσει τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ που έχασε το τελικό στην Ευρωλίγκα. Με ένα καλάθι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Την... Αξέχαστα βραδιά εκλογών. Βραδιά εκλογών. Η μισή βλέπανε τα αποτελέσματα και η άλλη μισή βλέπανε το βλέπανε το μπάσκετ. Και κάποια στιγμή ήταν όλοι στο μπάσκετ. Ποιες εκλογές λέγανε όλοι. Θυμάσαι. Κάποια στιγμή ήταν όλοι στο μπάσκετ. Ναι, στα τελευταία. Ακόμα και οι καλεσμένοι που θα μπαίνανε στο στούντιο. Καλέ, μπαίνανε στο στούντιο και ρωτούσαν την ώρα του αέρα πόσο πάει. Την τελευταία στιγμή πριν μπω στο στούντιο πάντως, θυμήθηκα ότι ήταν και μια χρονιά συμφωνεί μαζί μου ο Μπάμπης, γιατί το ένα άτομο το ήξερε ειδικά που θα πω πάρα πολύ καλά. Είναι και η χρονιά που χάσαμε τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Νίκο Τούλη. Βέβαια, και τους δύο, βέβαια. Ναι. Πολύ ο ένας μεγάλη τεράστια προσωπικότητα, αλλά και ο άλλος, ο Νίκος Τούλης εδώ, ειδικά για το Ηράκλειο, ο προπονητής που τα ανέβασε στην Α1, ο άνθρωπος που στα τελευταία χρόνια στο εργασιακό είχε κάνει τρομερή δουλειά. Βέβαια. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Το ξέρω πολύ καλά, αλλά και Γιάννη Ιωαννίδη Γιώργο, τον οποίο μας είχε φέρει εδώ, θυμάμαι, τον είχαμε γνωρίσει έτσι από σένα, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Αλήθεια είναι. Ναι, είναι κάποια χρόνια.
Έχουν περάσει πάμε. Κάποια χρόνια, αλλά αυτό δεν τα ξεχνάω. Δηλαδή, όταν συναντά τον Γιάννη Ιωάννη, δεν το ξεχνά. Δεν το ξεχνά αυτό. Ναι. Ναι. Νομίζω ήμασταν με την Νικολέτα εκείνη την ημέρα στο στούντιο. Μαζί ήμασταν. Ναι. Ναι. Γιάννης Ιωαννίδης που. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνος του. Υπήρχαν όμως και χαρές. Όπως αυτή τη ΑΕΚ. Έτσι, κύριε Γιώργο, όπως αυτή τη ΑΕΚ, double ΑΕΚ. Με επιστροφή. Ναι, πάλι είναι ο Γιώργος χάρηκε. Ο Γιώργος χάρηκε και θέλω και η κάμερα να ζουμάρει στο ρολόι του Γιώργου που βλέπω εδώ ότι είναι κατακίτρινο. Τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Το κίτρινο χρώμα πάνω στο Γιώργο Μημίκο δεν είναι ποτέ. Κάτι, υπάρχει κάτι κίτρινο πάνω. Συνέχεια. Ήταν όμως. Παρατηρώ τόση ώρα, να ξέρεις, το φύλαγα για να το πω. Μέχρι και στο Σάντα Ραν μου κάνανε, δεν ξέρω γιατί, κίτρινες κάλτσες εδώ. Κάτι ξέρω. Secret Santa. Secret Santa. Πώς. Αλλά μάλλον για να. Ραν. Κάλτσες για να κάνεις αθλητισμό. Για ραν θα πάω. Σήμερα η Νικολέτα είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη. Πρέπει να σου πω, Μπάμπη, την ακούω από πριν, έχει πει τρομερές ατάκες. Πάντα είναι φορμαρισμένη η Νικολέτα. Το κλίμα. Σήμερα επειδή έτυχε να την ακούσει κάποια διαστήματα και πριν. Ναι, αφού πάντα, πάντα. Στην προηγούμενη μέρα δεν τα λέω καλά. Δεν είπα αυτό. Αλλά φορμαρισμένη το είπα από πλευρά του χιούμορ και στα πειράγματα. Είναι εμφανές ότι είμαι σε φόρμα. Είναι. Σε κατάσταση. Τάβλη λοιπόν για την ΑΕΚ, πρωτάθλημα και κύπελο, στον Ήμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην έχουν την υπογραφή του Ματίας Αλμαϊδα, ο οποίος ήρθε, άλλαξε τον τρόπο, άλλαξε την νοοτροπία και το στυλ του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Κάτι μου λέει όμως ότι θα δούμε και φέτος ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να μου επιτρέψετε, παιδιά, να πω το μόνο που θέλω να πω για την ΑΕΚ, βασικά είναι για τον Αλμαϊδα και μιας και το είπε η Ειρήνη, συγκινήθηκε και συγκινήθηκα και εγώ και θεωρώ ότι. Ακόμα και δημοσιογραφικά, να το πω, μια από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορώ να θυμηθώ δικές μου είναι όταν στο τελικό του κυπέλου του είπα για τον Καζαντζάκη που έλεγε «Μη καταδέχεσαι να ρωτήσεις αν νικηθείς ή αν νικήσεις, πολέμα». Και αυτό του λέω έκανε η ΑΕΚ και το πήρε το κύπελο με 10 παίχτες και είπε «Ναι, αυτός ο επίλογος που κάνετε μου λέει είναι ο επίλογος της χρονιάς για μας». Και είναι κάτι που τον συγκίνησε αφού ακολούθησε χειροκρότημα στην αίθουσα και μου έχει μείνει και το λέω. Για τον Αλμέδα να το λέω και για τον Νίκο Καζαντζάκη που είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας και επειδή είναι κριτικός. Και τελικά μιλάει στις ψυχές όλων. Και από τότε ασχολείται πάρα πολύ με την Κρήτη, έχει ενδιαφερθεί δηλαδή πραγματικά ο coach. Μάλιστα. Αλλά είχαμε επειδή, και απώλειες. Επειδή, αυτό, απώλειες. Και... Ήταν και μια χρονιά με απώλειες. Σοκαριστικά γεγονότα. Σοκαριστικά γεγονότα στα οποία δεν μπορούμε όπως να. Όπως είπατε και εσείς στο προηγούμενο μέρος, ήταν η βία να το θέσουμε έτσι. Φυσικά αυτό που δεν μπορεί να ξεχαστεί είναι η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος στις 7 Αυγούστου, λίγο πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δύναμο, δολοφονήθηκε από... Δεν θέλω τώρα να θέσω να πω και μικροκράτες. Όχι, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχτεί κάτι, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι βλέπετε και πλάνα. Uh-huh. Εκείνη την ημέρα έγινε μια επιδρομή Κροατών, οι οποίοι διέσχισαν όντως όλη την Ελλάδα και έφτασαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έγινε αυτό που έγινε. Μάλιστα, εγώ δεν είχα προλάβει να ενημερωθώ καν ότι δεν θα γίνει ο αγώνας και βρέθηκα στην Αθήνα και είδα με τα μάτια μου τις σταγόνες από το αίμα γύρω-γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Την άλλη μέρα ήταν κάτι σοκαριστικό. Και ακόμα και την καρέκλα που κάθισε, παιδιά, είδα που ήταν μέσα στα αίματα. Με πάση περιπτώσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι έξω από αθλητικό γεγονός έγινε και πρόσφατο σύστημα. Αυτό πήγα να πω, ότι λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το. Ουσιαστικά είναι δολοφονία αφού έχασε τη ζωή του αστυνομικού. Και βέβαια αυτό έφερε και την απόφαση της κυβέρνησης για να κλείσουν ναι, τα γήπεδα. Έχουμε κλειστά γήπεδα στο ποδόσφαιρο μόνο βέβαια. Να θυμηθούμε να είναι τα τελευταία περιστατικά αυτά οπαδικής βίας, τα τελευταία θύματα. Δεν θέλουμε να δούμε άλλα θύματα ούτε μέσα ούτε γύρω από τα γήπεδα, ούτε να φταίνουν τα γήπεδα, ούτε να φταίει ο αθλητισμός. Να κυριαρχήσει το υγιές κομμάτι του αθλητισμού που είμαστε όλοι εμείς. Που θέλουμε να βλέπουμε πράγματα όμορφα να γίνονται μέσα στα γήπεδα και να καμαρώνουμε τα παιδιά τα οποία μας κάνουν περήφανους. Και αυτό νομίζω είναι το βασικό. Να κλείσουμε με ευχές. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο λίγα πραγματάκια ακόμα για να μην μας κατηγορήσουν και ότι δεν είπαμε οι τοπικές ομάδες. Οι τοπικές ομάδες για το... Ωραία, πάμε εντάχει όμως. Επιγραμματικά. Θα το πούμε επιγραμματικά. Ωραία. Πέπε Μελ, Όφι, νέος προπονητής. Στη θέση του Νταμπράουσκας, λίγο πριν φύγει το 23, ο Νταμπράουσκας που μπήκε καλά, ξεκίνησε καλά, αλλά κάπου στην πορεία χάλασε κάτι. Και... Ναι. Ενώ και για τις ομάδες εδώ πέρα, ο Γιούχτας φυσικά το καμάρι μας στην Super League 2, κατάκτηση του πρωταθλήματος της Εθνικής, αλλά και η επιστροφή του ΠΟΑ της ομάδας του Ατσαλένιου στην Τρίτη Εθνική. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσουμε ανάποδα τώρα, να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο με ευχές. Με ευχές.
Ναι, εγώ θα κρατήσω πρώτα, μιας και είμαι του αθλητικού χώρου, την ευχή που έκανες εσύ και πέρασες σαν μήνυμα, Νικολέτα, δηλαδή μέσα στο 2024 και από εδώ και πέρα, αν γίνεται και κάθε χρόνο, να μην βιώσουμε άλλη απώλεια ανθρώπου έξω από τα γήπεδα ή μέσα στα γήπεδα. Έτσι. Και επιτέλους να δοθεί μια λύση, όσο σκληρή και χρειάζεται να είναι η κυβέρνηση, όσο χρειάζονται και αν χρειάζονται σκληρά μέτρα, να μην ξαναθρηνήσουμε ποτέ κανέναν, είτε είναι φύλαθρος, είτε είναι οπαδός, είτε είναι αστυνομικός. Mm-hmm. Πραγματικά, νομίζω το 2023 έφυγε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον αστυνομικό μας συγκλώνησε, γιατί έγινε κλείνοντας η χρονιά. Όπως και με τον Μιχάλη, το γεγονός μας συγκλώνησε. Τυχαίνει να γνωρίζω και τον θείο του που είναι από το Ηράκλειο ο θείος του. Έτσι, ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε ουσιαστικά τον Μιχάλη. Τι να πω. Αυτό και να έχουμε όλη υγεία. Εύχομαι και σε σένα, Νικολέτα, με το καλό να επιστρέψεις αφού γίνεις και δεύτερη φορά μαμά, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και μπάμπη και για σένα, πάντα να παίρνεις τα τηλέφωνα από τη Γεωργία και μετά να σε ρωτάνε που θα δίνεις. Σωστό. Δεν κάνουμε τα λαγή. Δεν το ήξερα ότι τα παίρνεις από τη Γεωργία. Είδες πολλά μαθαίνεις. Ειρήνη. Εγώ δεν έχω πολλά να πω. Εγώ χαίρομαι. Αν κάτι με ευχαριστώ το 2023 είναι που αυτή τη στιγμή κάθομαι εδώ πέρα. Τα κατάφερες μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σωστά. Θα ευχηθώ μόνο υγεία. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω σε όλο τον κόσμο και ότι μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό είναι η υγεία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Έτσι, και εύχομαι έτσι. Μια τέτοια χρονιά να φύγει και να έρθει μια καλύτερη. Έτσι. Και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα και να είσαι πάντα γερή και δυνατή όπως είσαι σήμερα. Και πάντα, θα πούμε και στην Νικολέτα, άντε να έρθει και το μωράκι να έρθουμε να το δούμε όλοι. Εγώ είπα να πούμε λουλούδια, το είπα. Λοιπόν. Και εγώ εύχομαι υγεία, χαρά, ευτυχία, όμορφες στιγμές, πολλές αγκαλιές, γιατί αυτές οι αγκαλιές. Είναι που μας δίνουν δύναμη. Έτσι. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στους πληγέντες του Αρκαλχωρίου, της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλχωρίου, από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, που μένουν για τρίτη χρονιά φέτος στους οικίσκους κλουβιά. Έτσι, όμως. Και να ζητούν την ελπίδα. Έτσι, πολύ σωστά.